Σήμερα μάλιστα ξεκινώντα. Ξεκίνησε... Και εσύ ώρε, ώρε, εσύ αντρέα μου δεν προκαλείς καυγάδε στην τηλεόραση. Είδα κάτι, να σου πω κάτι. Αν σε πήρε συγγνώμη, ναι, 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 δεν, ναι, ναι, δεν ναι, το ναι, είπα. Ναι, αλλά μου έχει τόσα χειρότερα για Πω, να σου πω. τοξικός είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό για τα πράγματα χωρί επιχειρήματα. Άμα χωρίς... συγγνώμη, δεν ξέρω τι καλά να εσύ. Η γνώμη μου, άμα μου πει άλλο. σου πω, λίγο είναι Το ξηρό είναι ένα ο οποίο σε βλέπει, ας πούμε, και χωρίς επιχείρημα σε καίει στην πυρά. Σε κάνει ζαντάρκ. Αν έχει επιχειρήματα, και δόξα σε ο Θεός, δεν πάσχω από επιχειρήματα. Δηλαδή, μου, είμαι αυστηρό κριτής και του εαυτού μου και όλων, αλλά με επιχειρήματα. Αυτό δεν λέγεται τοξικότητα, γιατί θα τότε θα χάσουμε... Έχεις δίκιο, Ανδρέα μου. Και, και να δίκιο. σου πω και κάτι. Συγνώμη. Στην τηλεόραση δεν είναι πολύτιμο, γιατί η τηλεόραση είναι ένα σκόρος που στρογγυλεύουμε τα πάντα, γλύφουμε τις πάντες, μιλάμε Τον, έτσι. Δεν σε το σπάν... κάνουμε.